sense of an ending. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή σου είναι όταν νοσταλγείς στο παρελθόν σου να μην έχεις αφήσει πίσω σου παράπλευρες απώλειες. Γενικά ρε παιδάκι μου, να μην έχεις πληγώσει ανθρώπους. Εκτός αν τους έχεις πληρώσει αναλόγως. Αυτό θέλω να μας πει και εδώ η ταινία που μας δείχνει τον Τόνι, ο οποίος είναι ο τύπου γέρος που περιμένει να του τη σπάσεις για να στην πει άσχημα. Τέλος πάντων, δέχεται ένα γράμμα σε κάποια φάση. Ένα γράμμα το οποίο θα τον γυρίσει πίσω στο παρελθόν, γεμάτο λάθη και πληγωμένους ανθρώπους. Πιστεύει ότι από αυτή την ιστορία του παρελθόντος δεν ξέρει όλη την αλήθεια και έτσι αρχίζει να το ψάχνει με έναν αιμονικό τρόπο. Παίζει πολύ καλά με τα flashbacks που κάνει στο παρελθόν και το συναντάω σπάνια αυτό σε ταινίες. Ενώ εκτός από τους διαλόγους, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τους χαρακτήρες και από τη γλώσσα σώματός τους. Είναι ταινία αποτοξίνωσης. Τη βλέπεις αφού έχεις δει πάρα πολλές blockbusters. Μόνο την ηλθιότητα δεν μπορείς να κάνεις αποτοξίνωση. Πώς μπορείς να κάνεις αποτοξίνωση από κάτι που βρίσκεται παντού? The Mummy. Θα μου πεις, ok, όταν πας να δεις τέτοια ταινία, μην περιμένεις και πολλά. Όχι! Έχω καλό μάθει! Και όλα τα εισιτήρια έχουν την ίδια τιμή. Εν τω μεταξύ, πήρατε και φόρα με το Dark Universe, θέλοντας να κάνετε remake ό,τι τέρας έχει παίξει παλιά. Θα σας το εξηγήσω απλά. Αν κερατώσεις έστω και για μία φορά, θα είσαι για πάντα μαλάκας. Δεν θα στο συγχωρέσουν ποτέ πραγματικά. Ο Tom Cruise εδώ υποδίεται έναν στρατιώτη, όπου μαζί με τον φίλο του προσπαθούν να κλέψουν ό,τι αρχαία μπορούν. Κατά τύχη ανακαλύπτουν μια σαρκοφάγο, όπου από μέσα της ξεπηδάει η σάπια ηγκόμενα που συναντά σε κάθε πάρτι, η οποία φασώνεται με όλους και μετά αυτοί όλοι κάνουν ό,τι τους λέει αυτή. Στα αλήθεια είναι αυτή η ηγκόμενα. Φασώνει κόσμο και μετά τους ελέγχει. Τέλος πάντων, η τύπισσα προσπαθεί να εξουσιάσει τον κόσμο εν σιτ, ενώ ο Νίκ μαζί με μια αρχαιολόγο θα προσπαθήσουν να τη σταματήσουν. Ωραία τα εφέ, ωραίες οι σκηνές δράσης. Για το σενάριο δεν θα πω κάτι, αφού μιλάμε για remake. Αλλά τα κείμενα και οι χαρακτήρες δεν βγάζαν νόημα. Μία ο Νίκ ήταν μαλάκας, μία δεν ήταν. Μία αρχαιολόγος ήταν κομπλέ, την άλλη δεν ήταν. Και τέλος, ποιος πενιντάρης κακοπαντρεμένος έχει γράψει τα αστεία εδώ? Ήταν τόσο κακά που θύχτηκα πιο πολύ και από Έλληνα YouTuber που τον χλέβασε άλλος Έλληνας YouTuber. Going in style. Γέρι. Φίλε, πιστεύω ότι όλα τα κάνουν με αργό ρυθμό για να διαστέλνουν το χρόνο. Και καλά έτσι πιστεύουν ότι θα ζήσουν περισσότερο. Και πόσο στο μπούτσο τους τα γράφουν όλα. Είναι σε φάση, παλιότερα το χρησιμοποιούσα για να πηδάω, τώρα θα το κάνω σαν τείχος σχολικής τουαλέτας. Θα τα γράφω όλα εδώ. Το ίδιο παθαίνουν και τα τρία πρωταγωνιστικά μας γερόντια εδώ. Παίζουν σύστημα γραφοπούτσι και αποφασίζουν να κλέψουν την τράπεζα που σταμάτησε να τους πληρώνει τη σύνταξη. Η τριάδα φαίνεται να έχει χημεία και να βγάζει το γέλιο που περιμένεις. Το σενάριο δεν βοηθάει από την άλλη, γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε γέρους να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Βασικά θα το δεις θες δε θες, γιατί εδώ παίζουν τρεις θρύλοι της υποκριτικής. Βασικά τους είναι πιο εύκολο το να παίξουν το σενάριο παρά να διαβάσουν το σενάριο. Αυτό που μόλις είπα πλησίασε πολύ το ρεαλισμό. Μαλάκα, γι' αυτό δεν πάνε οι γέροι σε ψυχολόγο. Στην αρχή νόμιζα ότι σκάλωναν στην ερώτηση «Μίλα μας για τα παιδικά σου χρόνια». Δυσκολευόντουσαν να θυμηθούν. Αλλά τώρα κατάλαβα. Αυτά από μένα, μην ξεχνάς ότι στο biotaku.eu με τα επικά μπλουζάκια έχει 6% έκπτωση με κάθε αγορά άνω των 18 ευρώ βάζοντας το κωδικό κατά show. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλό κάψιμο!